Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Σήμερα τρίτη μέρα στην Κρήτη, η ώρα είναι περίπου 9 παρατέταρτο και μόλις έχουμε ετοιμαστεί για να πάμε στο για πρωινό αυτή τη στιγμή κάτω. Σήμερα το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πάμε στο μυδρίο, το οποίο είναι εξαιρετικά απίστευτο όπως ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο την Κυριακή που ανέβηκε, που σας ανέφερα λίγο το πρόγραμμα τι θα κάνουμε. Και μετά θα πάμε για στον Άγιο Νικόλο, που είναι αρκετά μεγάλη διαδρομή. Όπου εκεί πέρα θα φάμε, θα πιούμε, θα καθίσουμε να περάσει η ώρα και όλα αυτά, θα δούμε διάφορα αξιοθέατα και ίσως περάσουμε και στη Σπιναλόγγα απέναντι με το πλοίο. Οπότε γενικά το πρόγραμμα είναι γεμάτο σήμερα. Επίσης να αναφέρω πως ίσως το απόγευμα σας έχω μια εξαιρετική έκπληξη, την οποία δεν θα αναφέρω, είναι απλά μια, ίσως να είναι βασικά, μια συνάντηση με έναν πολύ εξαιρετικό άνθρωπο, τον οποίο όλοι πιστεύω να το ξέρετε, είναι από ένα πολύ σημαντικό κανάλι στο YouTube και απλά δουλεύει βασικά εδώ πέρα κοντά και τον πέτυχα χτες, οπότε θα περάσω σήμερα να το ρωτήσω αν μπορούμε να βγάλουμε ένα βλογκάκι και όλα αυτά μαζί και να μου πει κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων και όλα αυτά. Πάμε λίγο να βρω τα παιδιά κάτω για πρωινό και επιστρέφω όταν θα είναι να πάμε προς το ενηδρίο, θα δείτε μερικά βιντεάκια από εκεί πέρα, οπότε εκείνη συνέχεια σε αμέσως 2 λεπτά. Γεια σας παιδιά.
στιγμή που σας χρωστάω την έκπληξη από το πρωί που σας ανέφερα. Είμαι εδώ πέρα με έναν εκπληκτικό άνθρωπο, έναν πολύ αγαπητό σε όλους μας, εκπληκτικό YouTuber, τον Στρατούλη. Πρώην YouTuber. Πρώην YouTuber. Γεια σας. Τι είναι, σταμάτησες? Σταμάτησα, ναι. Γιατί ρε? Εδώ και 2 μήνες. Αλήθεια? Ναι, ναι. Τώρα μόνο UH και Inferno Braveheart. Λοιπόν. Ερώτηση. Πες μου, ό,τι θες. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή, φίλε? Που είσαι σε φάση διάσημος και όλα αυτά. Δεν είμαι διάσημος. Ο Αλέκος είναι μόνο διάσημος. Εντάξει. Είναι πολύ διάσημος. Συνεργάζεσαι, ρε φίλε, με ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια, ίσως και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Πώς είναι? Πολύ ωραία είναι. Και ξέρεις, είναι ωραίο να σε βλέπουν στον δρόμο, σου δίνει το χέρι, σου παίρνουν αγκαλιά. Ναι, σε φάση. Κάθε μέρα εδώ πέρα είναι που έρχονται τουλάχιστον 10 άτομα. Για παίρνουν εσύ. Τι είχε γίνει τότε που είχαν έρθει. Που είχε έρθει ο Αλέκος εδώ πέρα. Ήταν μόνος του. Ακριβώς εδώ πέρα δεν ήταν. Ήταν μόνος του και δείξε λίγο στην κάμερα. Ξεκινούσε. Μπορείς να γυρίσεις την κάμερα, μήπως. Ξεκινούσε ο κόσμος από εδώ. Και τελείωνε από εκεί. Είχε πιάσει όλο αυτό. Ήταν 1200 άτομα. 1200? Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Ο άλλος περίμενε πόσο, 300 άτομα περίπου. Περιμέναμε 100 άτομα σαν Innsbruck, ρε παιδί μου. Λέμε εντάξει, θα πιούμε ένα καφέ. Τίποτα. Innsbruck, μέγας χορηγός. Ναι, έτσι. Λοιπόν, UH. Πάντα, μόνο. Λοιπόν, και επειδή είναι και η γιορτή σου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και φυσικά θα τα πούμε. Όποτε θες, όποτε θέλετε, ελάτε Innsbruck. Εννοείται, εδώ θα είναι ο Στρατούλης να σας βοηθήσει, να σας ξυπνητήσει. Ό,τι καλύτερο θέλετε. Να είστε καλά, παιδιά.